Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 20 Οκτωβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του Μπόικο Μπορίσοφ στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλον Γιούνκερ, τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Υπουργοί Μεταφορών Ελλάδας και Βουλγαρίας, η οποία προβλέπει τη σιδηροδρομική σύνδεση τριών ελληνικών λιμανιών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης με τρία βουλγαρικά, Μπουργκάς, Βάρνας και Ρούσε στο Δούναβι υπό την ονομασία C2C. Στη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησε για τη στήριξη της εν λόγω πρωτοβουλίας με κονδύλια από το πακέτο Juncker. Τέλος, αποφασίστηκε και η συνάντηση τεχνικών ομάδων ώστε τις επόμενες εβδομάδες να γίνουν τα απαραίτητα βήματα. Θα έρθουμε τώρα να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που αφορούν κυρίες και κύριοι την ειδησιογραφία της Δυτικής Μακεδονίας, καλησπερίζοντας στο σημείο αυτό τους δύο συναδέλφους δημοσιογράφους, Θεόφιλο Παπαδόπουλο και Μιχάλη Αγραφέτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα, τις εξελίξεις στο μέτωπο των μετακαταστάσεων, αναργύρων και ακρινής και την πρόταση φυσικά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Είχαμε εξελίξεις την εβδομάδα που μας πέρασε όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις. Είχαμε χθες και μια ευχαριστήρια επιστολή της τοπικής κοινότητας Αναργύρων, αλλά και σήμερα είδαμε και στα μέσα ότι ο κύριος Γιάννης Θεοφύλακτος λέει ότι η Νίκη έχει πολλούς πατέρες. Πολλούς πατεράδες. Πολλούς πατεράδες. Ποια Νίκη? Αυτό είπε ο κύριος Θεοφύλακτος. Να το δούμε αναλυτικά το θέμα. Θεόφιλε. Να πούμε ότι χθες στη Βουλή πέρασε η πρόταση που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη, βλέπε Πάρης Κουκουλόπουλος, και αφορούσε στις μετεγκαταστάσεις, κυρία της Ακρινής, αλλά και των Αναργύρων. Μία πρόταση που ουσιαστικά τροποποίησε το νόμο του 2011, τον γνωστό ως νόμο Μπιρμπίλη, η οποία όριζε τότε τι. Έλεγε ότι οι μετεγκαταστάσεις θα αφορούσαν οικισμούς οι οποίοι γειτνιάζανε με περιοχές όπου υπήρχε εξορυχτική δραστηριότητα που αφορά τους λιγνίτες. Σε αυτή τη διαδικασία βέβαια είχε ενταχθεί τότε και ο οικισμός της Ακρινής. Γιατί η Ακρινή, γνωρίζουμε οι πάντες, ότι δεν έχει από κάτω κοιτάσματα λιγνίτη, έχει γειτνιάζει με περιοχή που έχει κοιτάσματα λιγνίτη. Είχε ενταχθεί τότε ο οικισμός της Ακρινής και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όπως καλή ώρα είναι οι ανάργοι, οι οποίοι πραγματικά έχουν το υφιστάμενο ορυχείο Αμυντέου, το οποίο 10 Ιουνίου είχαμε και τη μεγάλη κατολίσθηση. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από πρόταση της Δημοκρατικής Παράταξης, τροποποιείται αυτή η νομοθεσία και λέει. Τώρα αλλάζει το άρθρο, το συγκεκριμένο άρθρο ακούγεται στο όνομα 147, είναι αριθμημένο με τον νούμερο 147, οι παραγράφοι αυτού του άρθρου έχουν αλλάξει και ενώ τότε προέβλεπε σε περιοχές που γειτνιάζουν, τότε αυτό έρχεται και συμμορφώνεται προς την ουστή κατεύθυνση και λέει ότι σε οικισμούς οι οποίοι είναι χτισμένοι πάνω σε ελληνικά κοιτάσματα. Ξεκαθαρίζει δηλαδή, διορθώνει μια ατέλεια, ένα λάθος το οποίο υπήρχε. Αν υιοθετούσαν αυτό καθ' αυτό το άρθρο, η Ακρινή δεν θα έπαιρνε σε καμία περίπτωση αυτή τη διαδικασία. Έρχονται όμως και κατά παρέκκληση του προηγούμενου, κάνοντας χρήση του προηγούμενου άρθρου, δηλαδή του νόμου Μπιρμπίλη, έρχονται και εντάσσουν μέσα την Ακρινή. Και εκεί τοποθετείται σε αυτή τη διαδικασία και κάποιες άλλες διευκρινήσεις που γίνονται και κάποιες άλλες αλλαγές όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και επισέρχονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες που αφορούν. Είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι, είναι θετική αυτή. Είναι πολύ θετική. Αυτό μένει να δούμε πότε θα υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα. Πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες όλες αυτές τις καταγραφές που ορίζονται μέσα χρονικά, ότι η περιφέρεια βέβαια από εδώ και στο εξής έχει μεγάλο έργο που πρέπει να φέρει σε φέρας και πάρα πολύ γρήγορα, που νομίζω ότι είναι έτοιμη αυτή η διαδικασία με δεδομένο ότι όλα αυτά τα έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας, η ΑΝΚΟ. Τώρα, έρχεται όμως όλα αυτά να προσθεθεί ένα ευχαριστήριο, μια ευχαριστήρια επιστολή, η οποία δίδεται στη δημοσιότητα από την πλευρά της τοπικής κοινότητας Αναργύρων και καλή ώρα από την πλευρά του φίλου μας, του Γιώργου, του Τσιμαλίδη, που είναι και πρόεδρος. Ο Γιώργος εδώ αδικεί τον εαυτό του. Για τα αυτονόητα, φίλε Γιώργο, δεν οφείλεις σε καμία περίπτωση να κοινοποιείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ευχαριστήριες επιστολές. Σε ό,τι με αναλογεί εμένα προσωπικά, αυτό που έκανα μου το ορίζει η δημοκρατία και η δημοσιογραφική διοντολογία. Η ανάγκη να ενημερώνουμε τους πολίτες και να αγωνιζόμαστε δίπλα τους για τα δίκαια αιτήματά τους. Σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα την απέτηση να βγάλεις μια ευχαριστήρια επιστολή. Κατ' εμέ, δεν είναι δικιά σου αυτή η επιστολή. Αυτή την επιστολή σου την επιβάλλαν με το έτσι θέλω κάποιο ή κάποιοι να τη δώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί θέλουν να δημιουργήσουν εντόρο και γιατί. Είναι σφοδρή αιχμή όμως αυτό που λέει. Είναι αυτή η αιχμή. Συγγνώμη, έχει τέτοια πληροφόρηση. Έχω τέτοια πληροφόρηση γι' αυτό να παρακαλώ. Σαφώς δεν είναι δικιά του. Δεν είναι δικιά του και θα παρακαλούσα πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να λειτουργούν δυστυχώς με αυτή την ασχήμια, με αυτές τις νοοτροπίες και τις λογικές. Να τους δώσει την κυριολεξία στην κοινωνία, στους πολίτες, ξεκινώντας πρώτα από τους κατοίκους των Αναργύρων και μετέπειτα να μάθουν στη Δυτική Μακεδονία ποιοι είναι αυτοί ή ποιος είναι αυτός,
ποια είναι τα ονοματεπώνυμά τους και γιατί φτάνουν σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Αν είναι δυνατόν να απαιτήσει από έναν πρόεδρο να βγάλει μια ευχαριστήρια ανακοίνωση. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Δεν είναι Γιώργος Τυχημίας σε αυτή η επιστολή. Το γνωρίζω πολύ καλά και γνωρίζω και επίσης πολύ καλά ποιοι ή ποιος σου έχει δώσει αυτή την εντολή να το κάνεις. Ποιοι έγραψαν μάλλον αυτή την επιστολή. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το ξέρω, δεν θέλω να συνεχίσω. Άμα πιεστώ θα πω ονόματα. Ναι, να μην πιεστείς, γιατί ξέρω ότι αν πιέσεις λες και μετά θα φτάσουμε εδώ να τελειώσουμε. Όχι, λέμε, δεν έχει λέμε. Κοιτάξτε, όχι, λέμε τα άλλο. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο. Είναι σφοδρές. Δεν έχει λέμε. Είναι έτσι, βέβαια. Ναι. Είναι, δεν έχει λέμε. Δηλαδή, γνωρίζουμε... αν είχα εγώ αυτή την επιστολή εδώ πέρα τώρα, να μου την έδινε εσύ, γνωρίζουμε... να την υπέγραφα αυτό και να ακριβώς, έλεγα... αυτό ακριβώς αυτό έχεις... είναι πολύ ενοχλητικό. Αυτό, έχει... αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Συνέβη και πριν από μερικό, και... από μερικό χρονικό διάστημα, πάλι είχε βγει μια παρόμοια επιστολή που ευχαριστούσε πάλι ο κύριος Τσιμαλής συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό τελειώνει κάποτε. Έτσι, αυτό είναι ασκήμια. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι νίκη ακόμα. Νίκη θα είναι όταν θα πέσει το χρήμα. Όταν θα πέσουν τα λεφτά στους κατοίκους των αναργύρων και στους κατοίκους ακρινής η δυνατότητα να αντικατασταθούν, γιατί εγώ αυτό το κράτος δεν το εμπιστεύομαι. Θέλετε, κακός, καλός, δεν το εμπιστεύομαι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για την ευχαριστήρια επιστολή, έχω να πω το εξής. Ότι η πολιτική, όπως και η δημοσιογράφη, πολύ σωστά είπε στο Θεόφιλε, πρέπει να υπηρετούμε την κοινωνία. Αυτό, και αυτό είναι το καθήκον μας. Και μάλιστα οι πολιτικοί πληρώνονται και από τον ελληνικό λαό απευθείας για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση? Εσείς πιστεύετε ότι και το θέμα των αναργύρων και την ακρίβεια έχουν το προεδρικό διάτριμμα? Θα περιμένουμε πολύ ακόμα μέχρι να φύγουν οι κάτοικοι και να πληρωθούν. Για τους αναργύρους, αν δεν έπεφτε το ρηχείο, θα είχε λυθεί το θέμα των αναργύρων? Απλώς ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Καρυπίδης και οι βουλευτές φοβήθηκαν που έπεσε το ρηχείο για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν δεν έπεφτε το ρηχείο, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα έκαναν τίποτα. Οι άνθρωποι θα ήταν ακόμα στο πουθενά. Όπως ήταν από το 2010 που επισκέφτηκα πρώτη φορά τους αναργύρους. Και είδα και τον πρόεδρο του Τσιμαλίδη και τον τότε δήμαρχο που ήταν ο Ιωσήφιδης που έλεγαν θέλουμε την μετεκατάσταση, θέλουμε. Εάν δεν έπεφτε το 2017 το Μάη το ρηχείο, οι άνθρωποι ακόμα ήταν και δεν θα είχε λυθεί ούτε το θέμα της Ακρινής. Άρα λοιπόν ο πολιτικός πρέπει να κάνει κάποια πράγματα επειδή βλέπει το πρόβλημα νωρίτερα και το εντοπίζει και το λύει. Καλά, εδώ έχουμε βάλει στη Δυτική Μακεδονία να γίνεται ένα γεγονός και μετά εμείς θα τρέχουμε. Τώρα, κύριε Λάμπραβο, έτσι, δεν το συζητάμε. Έρχεται λοιπόν ο Θόδωρος ο Καρυπίδης και λέει δίκιο για την Ακρινή, δίκιο για τους αναργύρους. Αν δεν έπεφτε το ρηχείο, τι θα γινόταν? Δεν θα είχαν δίκιο. Και έρχομαι και τώρα και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Άγιος Δημήτριος, το Ριάκι, το Καπνοχώρη, τα άλλα χωριά που έχουν τεράστια μόλυνση. Και θα έπρεπε, γιατί βλέπω κάτι περίεργα δημοσιεύματα, Θεόβλη, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ο Δήμος Μεγαλόπουλος ετοιμάζει κάτι τροπολογίες για το φθηνό ρεύμα? Όχι, δεν ετοιμάζει καμιά τροπολογία ο Δήμος Μεγαλόπουλος. Απλά έχει ταυτιστεί με την πρόταση που επεξεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συνυπογράφει την πρόταση αυτή. Άρα λοιπόν πάνε σε ένα, κοινό μέτωπο. Ναι, τα διάφορα που παγαλάκια λένε έρχεται το φθηνό ρεύμα. Αν δεν το δούμε γραμμένο στον προϋπολογισμό και το κονδύλι κομμένο και ραμμένο για το φθηνό ρεύμα στη Δυτική Μακεδονία, εμείς δεν έχουμε πιστεί. Δεν κάνουμε κάτι από παγαλάκια, έχουν ρόλο. Εγώ θέλω να κρατήσω το εξής. Αυτό που πρέπει, πώς θα τα αποδώσουν αυτά που θέλω να κρατήσω. Θέλω να κρατήσω το εξής. Μέχρι σήμερα βλέπαμε και βλέπαν οι πάντες και το γνωρίζουν οι πάντες ότι ήταν πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Δρόμου Κοζάνη σε ό,τι αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από το μέτωπο των μετακαταστήσεων και δι' της Ακρινής. Ξαφνικά έρχεται η τροποποίηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Βλέπει ο Πάρης Κουκουλόπουλος ξεκάθαρα αυτό. Είναι η ταυτότητα και η υπογραφή του Πάρη του Κουκουλόπουλου. Άσχετα αν ο κύριος Θεοφύλαχος είπε ότι στην Ήγη πολύ εμφανίζονται πολλοί πατεράδες. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες, κύριε Θεοφύλαχτε. Το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μεγάλη εμπειρία μέσα στην πολιτική. Έχουμε φάει τα μούτρα μας στην κυριολεξία. Πατεράδες εμφανίζονται. Καλή ώρα θέλετε να το οικειοποιηθείτε γιατί είστε και στην κυβέρνηση. Αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Πάρης Κουκουλόπουλος, Δημοκρατική Συμπαράταξη, άσχετα που είμαστε και αντίθετοι με αυτήν τη λογική και την ουτοπία που επιβάλλεται το τελευταίο διάστημα. Αυτό όμως έρχεται και λέει τι. Λέει το εξής. Ξαφνικά εμφανίζονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι βγάζουν ανακοινώσεις. Βλέπε στρατηγός Γιώργος Τζιμάνης, πρώτη ανακοίνωση. Ακολούθησε η τοποθέτηση του Μίμη Δημητριάδη μέσω βίντεο στη Βουλή. Πήρε το λόγο τη σκητάλη ο Θέμης Μουμουλίδης και ξαφνικά εμφανίζεται σήμερα ο Θεοφύλακτος, ο κύριος Τζιμάνης. Κύριο Σέρτσα δεν είδαμε ακόμα. Και ξαφνικά βλέπω ότι ο κύριος Σέρτσα δεν ξέρω αν θα κάνει καμιά δήλωση. Εκείνος βέβαια έχει πολύ χαμηλούς τόνους γιατί είναι στημωμένος στη γωνία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είχε και την καλύτερη δυνατή σχέση με τους κατοίκους των Αναργύρων. Και σε όλο αυτό το περιβάλλον μέσα, άκουσον, έρχεται και ευχαριστήρια επιστολή. Ο Γιώργος Τσιμαλίδης αδικεί τον εαυτό του, το ξανατονίζω. Δεν έχω τίποτα με αυτό που είναι φίλος μου, είναι πραγματικά φίλος μου, είναι ένα παιδί που έχει καθαρότητα πάνω του, αλλά δυστυχώς κάποιος ή κάποιοι του επιβάλλουν με αυτόν τον όχι ηθικό τρόπο να προβεί σε αυτήν την διαδικασία που αυτή τον ακυρώνει, δεν τον δίνει κάτι περισσότερο. Οι κάτοικοι των Αναργύρων δεν έχουν καμία ανάγκη κανένα.
Ας περίμενε να πέσει και το χρήμα πρώτα, το επαναλαμβάνω. Γιατί θα τον εκβιάσουνε. Γιατί θα εκβιαστεί η τοπική κοινωνία αν δεν βγάλει ευχαριστήριο, δεν το κατάλαβα. Είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των κατοίκων μετά και την κατολίσθηση της 10ης Ιουνίου. Αν δεν το κάνουν, θα το κάνουμε εμείς. Μη στεναχωριούνται, θα δημοσιοποιούμε ανά πάση στιγμή. Να βάλουμε τελεία στο θέμα αυτό. Να πάμε τώρα να φύγουμε από τις μετακαταστάσεις στην πολιτική κοινωνικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς, επισκέψεις υποψηφίων προέδρων κλπ. Να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν στην Δυτική Μακεδονία ο Γιώργος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Επισκέφθηκε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ήταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, πριν από μερικές μέρες ήταν ο κύριος Μανιάτης και είναι να έρθει και η Φόφη γεννηματά. Πολλά στελέχη είδαμε, πολλούς δραστήριους, αλλά είδαμε και μια που αναφερθήκαμε στην πολιτική κινητικότητα ότι ακόμα και στην επίσκεψη του υφυπουργού του κυρίου Πετρόπουλου στα Γραβένα είδαμε παλιά στελέχη του Πασόκ που επί κυβερνήσεων Πασόκ είχαν ισχυρό ρόλο. Πώς αλλάζουν οι καιροί πλέον στην πολιτική. Εγώ να δώσω μια είδηση η οποία μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση μεγάλη. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον Νίκο του Χασαβόπουλο που είναι στο Δήμα. Πολύ γνωστό ζηματοδότη, παλιό δημοσιογράφο, έχει κάνει και τον Ανδρέα Παπανδρέου συνέντευξη. Μου είπε το εξή. Λέει ο Τσίπρας σχεδιάζει το απότερο, στο μέλλον μάλλον, σε μετά την εκλογή Προέδρου στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, να τον πλησιάζει τον Πρόεδρο, να διώξει τον καμένο σιγά σιγά γιατί πρόκειται να βγουν αρκετά σκάνδαλα και να προσετεριστεί τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κυρίως με τον Καμίνη. Και λέει θα κάνει την εξή κίνηση σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Και να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσει να προσετεριστεί υποψήφιους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να πάνε μαζί πακέτο στις εκλογές και να πάρουν περιφέρειες. Ελάτε τώρα σε μία σκέψη τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει περίπτωση η ΣΥΡΙΖΑ να προσελκύσει την κυρία Ζημπηλιάδο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εδώ είναι που γελάμε. Δηλαδή πραγματικά έχουν να γίνουν καραμπόλες εκλογές. Φαντάζεστε να βλέπουμε ένα. Τώρα εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι. Γιατί δεν βλέπετε λίγο πιο μακριά. Να βλέπαμε τον κύριο Καρπίδη την κυρία Ζημπηλιάδο στην Ελλάδα. Γιατί δεν βλέπετε λίγο πιο μακριά. Ο κύριος Καρπίδης μου πήρε, δεν θα πάρει το χρήσμα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ας περιμένουμε μέχρι το 19. Μιχάλη και Δημήτρη, γιατί δεν βλέπετε λίγο πιο μακριά το ενδεχόμενο να έχουμε μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κώστα Μπακογιάννη. Γιατί δεν βλέπετε, ανοίξτε λίγο την διορατικότητα. Κάνε ο Κυριάκος θα βάλει τον ανεψιό του. Για την εξυπνά. Να, αλλά ο ανεψιός του Κυριάκου πρόσφατα και σε δηλώσεις του που του έγιναν είπε ότι εγώ λέγομαι Μπακογιάννης. Και αριστερός, και εγώ λέγομαι Μπακογιάννης. Το τόνισε δύο φορές. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και με δεδομένο ότι το σύστημα δύσκολα θα θελήσει να αφήσει να όλα αυτά τα οποία εν τέλει μέσα από τις εντολές που δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία να του ξεφύγουν και να κινδυνεύουν να πάει στη μία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μια πιθανή διακυβέρνηση της χώρας υπό τον κύριο Μπακογιάννη είναι πολύ ορατή. Αυτός ανείδησε. Όμως θα σταθούμε λίγο σε αυτό στο θέμα της κεντροαριστεράς και την πασαρέλα που γίνεται το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσει μέχρι την πρώτη Κυριακή. Μισό λεπτό. Έχετε δει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά να έχουμε υποψήφιους προέδρους χωρίς να έχουμε πολιτικό φορέα? Πουθενά. Υπάρχει πρώτα ο πολιτικός φορέας, γεννιέται το πολιτικό κίνημα, το πολιτικό κόμμα και μετά υπάρχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους μέσα από τις προσεγγίσεις και από τις αφετηριακές τους γραμμές και τοποθετήσεις. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μέσα από αυτό που ακούει σήμερα στο όνομα κεντροαριστερά. Αυτό είναι μια μορφή δυστυχώς ενός σύγχρονου καθεστωτισμού. Όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι και κατήχαν κατά καιρούς αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, είτε από θέση διαχείρισης, βλέπε διακυβέρνησης, όλοι αυτοί τι προσπαθούν να κάνουν σήμερα, προσπαθούν να κερδίσουν τη διαδικασία αυτή και την αγωνία τους, να είναι πρόεδροι μέσα από αυτή τη διαδικασία η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και δεν είναι καθόλου μα καθόλου δημοκρατική. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι μια μορφή, θα έλεγα, ενός καθεστωτισμού που έχει χαρακτηριστικά χούντας, η οποία άκουσον, όταν ήθελε να απαλύνει την εικόνα και όλα τα αρνητικά της, προσπάθησε να παρουσιαστεί στην ελληνική πολιτική ζωή με τη δημιουργία της ΕΠΕΝ. Θυμηθείτε λίγο και θα καταλάβετε. Αυτό είναι σήμερα η κεντροαριστερά. Ένας καθεστωτισμός που έχει χειρότερα χαρακτηριστικά πάντως από αυτά της ΕΠΕΝ. Καμίνη, τους πειράζει κάποιους, καλά να πάθουν. Τον κύριο Καμίνη, πάντως τον είδαμε πολύ αισιόδοξο από τις εκδηλώσεις που έκανε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι μας είπε ο κύριος Καμίνης? Είναι αισιόδοξο. Τι το νεότερο μας είπε ο κύριος Καμίνης όσο αφορά την ελληνική πολιτική παιδεία, όσο αφορά αυτή τη στιγμή τη δυναμική που απορρέει μέσα από την Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε. Αρωτηθεί ένας σοβαρός Ευρωπαίος διανοούμενος ποια είναι η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες στην αναπτυξιακή προοπτική αυτή τη στιγμή, θα βγει και θα σου πει η μοναδική χώρα που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η Ελλάδα, άσχετα αν ζει αυτή τη βαρβαρότητα που την έχουν επιβάλει εξωελλαδικοί παράγοντες. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευτυχώς μάλλον αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή που έχουμε στο εσωτερικό μας δεν είναι ικανή να μας κυβερνήσουν. Αυτή όλη η διαδικασία δεν θυμίζει σοβαρότητα με την κέντρο αριστερά.
Τι να κάνουμε, θα συμμετέχουμε. Θα πάει να ψηφίσει ο άλλος, λέει Φόφη, ο άλλος θα ψηφίσει Καμίνη, ο άλλος θα ψηφίσει Αρδουλιδάκη, Θεοχαρόπουλο. Εγώ θα στηθώ έτσι. Δηλαδή, ποιο θα ψηφίσει. Εγώ κέντρο να δω αν θα πας. Ναι, εγώ να πάω. Σε παρακαλώ, μην το ξαναπεί. Σε παρακαλώ. Θε να στηρίξει κάποιον φίλο σου. Έχει φίλο υποψήφιο πρόεδρο του κέντρου αριστερά, καθηγητή. Έχω κουνήσει το μαντιλάκι σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, ο οποίο μόνο πολιτικό δεν είναι, ακόμη από το 1998. Ποιο είναι ο υποψήφιο. Ο πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου, ο Κώστας Σογάτσιος. Είχαμε μια κοινή πορεία μαζί. Είμαστε μεγάλοι, ξέρω ότι έχει φίλοι. Μα δεν είναι, αυτό δεν θα αφήσω. Αυτό σημαίνει ότι οι φιλίες κάνουν τέτοια χρόνια. Ωραία, τότε γι' αυτό. Ωραία, θέλω να πεις κάτι μεγάλο για να κλείσω το κομμάτι αυτό. Ξέρετε ότι ο κύριος Καμίνης ιστορίζεται από πολλούς δεξιούς της αυτοδιοίκησης, από εχθρούς και φίλους του Δήμου Αθηναίων, γιατί οι μεν φίλοι θέλουν να το στηρίξουν, οι μεν εχθροί θέλουν να το διώξουν το Δήμο Αθηναίων. Ένα φίλο σου λέει, ναι. Ακριβώς. Και από το σημειτικό μπλοκ, έτσι μην ξέρετε. Και σημειτικό και ο Τσίπρας στηρίζει Καμίνη, να ξέρετε, γιατί την επόμενη μέρα είναι το μόνο που μπορεί να μιλήσει. Ωραία. Πάμε και στις εκλογές στα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια θα έχουμε και καλεσμένο. Θα είναι κοντά μας ο υποψήφιος πρόεδρος του επιμελητηρίου Κοζάνης και οικονομικός υπόπτης ο κ. Νίκος Αρής. Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα που έχουμε στα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Διαδικασίες και εκεί για τις εκλογές. Αρχές του Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στους τέσσερις νομούς. Να ξεκινήσουμε από τα Γρεβενά. Ο Νίκος Ράμος, από ό,τι όλα δείχνουν, δεν θα έχει αντίπαλο. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν ακούγεται κάτι, δεν βλέπουμε κάποιον να ενδιαφέρεται να διεκδικήσει και να αφισβητήσει την προεδρία του, ας πούμε, του Νίκου του Ράμου στο επιμελητήριο Γρεβενών. Θα μου πεις, υπάρχει ρόλος, υπάρχει αντικείμενο. Είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Θα δούμε τι θα μας πει αμέσως μετά ο κύριος Σαρής. Τώρα, στην Καστοριά, ο Χαράλαμπος ο Καρατακλήδης, και εδώ δεν αφισβητείται η κυριαρχία του, θα ξαναείνε, όπως όλα δείχνουν, πρόεδρος στο επιμελητήριο Καστοριάς, με δεδομένο ότι και εκεί, ενώ υπάρχει μια κουβέντα, μια συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το απέναντι στρατόπεδο, αυτό που αυτοχρίζεται δημοκρατικό, δεν έχει εκείνες τις δυναμικές να αφισβητήσει τη δυναμική του Χαράλαμπου του Καρατακλήδη. Τώρα στη Φλόρινα, ο Σάββας ο Σαπαλίδης και αυτός κινείται σε μια παρόμοια διαδικασία, έχει να επιδείξει και ένα έργο, αλλά έχει και πολλά ερωτηματικά, τα οποία ίσως στο επόμενο διάστημα να του στερήσουν την θέση του Προέδρου. Αν προλάβουμε να έχουμε εξελίξεις, γιατί ήδη σας ανακοινώνω για κάποια πράγματα. Επειδή οι εξελίξεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης είναι ραγδαίες και τρέχουν, αν μεσολαβήσουν μέχρι τις εκλογές του επιμελητηρίου αυτές οι εξελίξεις, ο κύριος Σαπαλίδης θα είναι στριμωγμένος στην κυριολεξία. Το τονίζω, το δίνω σαν μια είδηση, κλείνω αυτή την παρένθεση. Άρα λοιπόν, έτσι όπως βαδίζουμε, αυτές οι εκλογές που έχουν ενδιαφέρον είναι οι εκλογές που αφορούν το επιμελητήριο της Κοζάνης. Έχουμε μέχρι τώρα τρεις υποψηφίους. Ξεκινάμε από τον Νίκο τον Σαρή, πηγαίνουμε στο Γιάννη τον Μητυλιάγκα και πηγαίνουμε μέσα στο Βασίλη τον Μόσκο. Ο Βασίλης ο Μόσκος και τον φιλοξενήσαμε ήδη σε μια εκπομπή που αφορούσε σε θέματα έτσι, εξοδικαστικών συμβασμών, που είναι πρόεδρος και του Συλλόγου Λογιστών Νομού Κοζάνης. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μητυλιάγκας και ο Νίκος Σαρής. Τρεις υποψηφιότητες μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Τρεις υποψηφιότητες που έχουν η κάθε μία μια διαφορετικά ποιοτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και αφορούν στο μεγαλύτερο επιμελητήριο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχει το όνομα επιμελητήριο Κοζάνης. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή. Και εγώ αυτό που έχω να πω, επειδή ο Θεόφιλος κάλυψε όλο το ζήτημα σφαιρικά, εγώ αυτό που έχω από το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι τα κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που παραδοσιακά ενδιαφερόταν για τα ΕΒΕ, δεν ενδιαφέρονται. Μίλησα με αρκετά στελέχη το τελευταίο διήμερο-τριήμερο κομμάτων και λένε ότι εντάξει, θα είναι εκλογές, συνασπίζονται πολλά κόμματα μαζί, δεν είναι καθαρά προσωπικές επιλογές των ανθρώπων, δεν έχουν να πληρώσουν. Το ζήτημα, γιατί οι περισσότεροι από τις επιχειρηματίες δεν ήταν μιακός. Εντάξει, αν και έγιναν κάποιες ρυθμίσεις. Έγιναν κάποιες ρυθμίσεις, νομίζω με ένα 20 ευρώ μπορείς να ψηφίσεις αν δώσεις σαν επιχειρηματίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν έχουν και οικονομική δυνατότητα. Οι περισσότεροι δεν θέλουν από τους ανθρώπους να ασχοληθούν γιατί έχουν τα δικά τους βάσανα, τους δικούς τους πελάτες. Δεν βρίσκουν λύσεις στα επιμελητήρια. Αυτό είναι μια πανελληνίως δεδομένη κατάσταση ότι το επιμελητήριο δεν μπορεί να βοηθήσει. Θα έπρεπε να παίρνουν πρωτοβουλίες, θα έπρεπε να κάνουν κάποιες διαδικασίες. Από ό,τι σήμερα μου είπε ένας άνθρωπος επιμελητηριακός παλιός από Αθήνα, μου λέει το μόνο που θέλουν οι πρόεδροι και οι συνδικαλιστές γενικά των επιμελητηρίων είναι να κοιτάνε το δικό τους ουσιαστικά, τη δικιά τους πλάτη και να μην ενδιαφέρονται για άλλους ανθρώπους, για συνανθρώπους επαγγελματίες. Ένα κοινό ερώτημα, Μιχάλη και Δημήτρη, που θα θέσουμε στους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου στο επιμελητήριο της Κοζάνης είναι το εξής. Έχει ρόλο σήμερα το επιμελητήριο μετά από αυτά που ζει την τελευταία ευθεία η χώρα μας, με δεδομένο το ότι όλα απορρέουν και πηγάζουν μέσα από το τι θέλουν οι δανειστές, τι θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι εντολές που δίνει στους εσωτερικούς του εκπροσώπους και διαχειριστές για να υλοποιήσουν τα πάντα. Ακριβώς. Τα επιμελητήρια έχουν ρόλο. Εδώ δεν έχει ρόλο το συνδικάτο. Αν δηλαδή κάποιος μου πει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα και το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα ακόμα αντιστέκεται, θα πω ότι ο συνδικαλιστής δεν μπορεί να κουνήσει ένα κοκοάμο. Έτσι είπε ένα φίλο.
Ωραία, και να κλείσουμε με τη συνεδρίαση τις εξελίξεις για άλλα θέματα θα τα δούμε αύριο και πάλι. Να κλείσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, η οποία θα γίνει στην Κοζάνη και στις Πρέσπες. Ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό? Να πούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει καθαρά και είναι προσωπική επιτυχία αυτή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του Θοδωρή του Καρυπίδη. Θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στην περιοχή και στην Κοζάνη και στην Πλώρινα, ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος της Βουλής, όπου πραγματικά είναι μια επιτυχία στην κυριολεξία. Στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και Πλώρινας, θα βρίσκεται το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, 21 και 22 Οκτωβρίου, η ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος της Βουλής, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του Θοδωρή Καρυπίδη. Να δούμε όμως το πρόγραμμα το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από πλευρά της περιφέρειας. Για αύριο Σάββατο θα είναι από τις 9 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, όπου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στον ενεργειακό άξονα. Συγκεκριμένα θα επισκεφτούν τους ανάργυρους, ακολουθεί η τηλεθέρμανση του Τολεμαΐδα στο κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο λεβιτοστάσιο τηλεθέρμανση του ΑΗΣ Τολεμαΐδα στην Τολεμαΐδα 5, επίσης νότιο πεδίο και στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 5 το απόγευμα θα υπάρξει συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κοζάνης. Για την Κυριακή, τώρα 22 του μήνα, από τις 8:30 το πρωί μέχρι και τις 11:30 το πρωί θα υπάρχει μια, θα αναχωρήσει η Επιτροπή να επισκεφτεί τη Φλόρινα, θα πάει στις Πρέσπες όπου θα γίνει και ξενάγηση στις λίμνες των Πρεσπών και θα αναχωρήσει από τους Ψαράδες και επιστροφή σε Άγιο Αχίλιο. Από τις 12 μέχρι και τις 14 θα έχουμε τη συνάντηση της Επιτροπής με φορείς της περιοχής. Αυτό είναι το πρόγραμμα, είναι υλικό, είναι σύντομο. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εξαφάνιση της Βάγιας Οικονόμου στις αρχές του μήνα από τη Θεσσαλονίκη είχε προκαλέσει αναστάτωση. Τελευταίες αποκαλύψεις συμπληρώνουν τα κομμάτια στο πάλι της υπόθεσης. Η Βάγια Οικονόμου βρέθηκε ζωντανή στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Η 47χρονη μαθηματικός ήταν αγνοούμενη από τις αρχές του μήνα και η εξαφάνισή της είχε προβληματίσει τόσο τους συγγενείς όσο και τις αρχές. Ο διοικητής του νοσοκομείου Καστοριάς, Βασίλης Αντωνιάδης, μιλά για την Βάγια Οικονόμου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.